Θέλω να σε ευχηθώ μια καλή χρονιά, χωρίς τραυματισμούς, ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Να μην έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, να βοηθήσουμε όλοι μαζί, να είμαστε κυρίως καταλογητικοί στα δικά μας προβλήματα. Θέλω να σας γνωρίσω την Ανθή, είναι υπάλληλος της Ομοσπονδίας. Θα έχει άμεση σχέση με το γυναικείο ποδόσφαιρο, με το γυναικείο τμήμα γενικά. Θα χρειαστεί δηλαδή να επικοινωνείτε καλά ή να τη γνωρίζετε. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ. Καταρχήν να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που είστε τόσοι πολλοί παράγοντες εδώ μας. Ένα πολύ σημαντικό γεγονός είναι να είστε πολύ κοντά στις ομάδες σας και στις σχέσεις σας με την Ομοσπονδία, γιατί είναι διοργανώτερη αρχή και να μην εκπροσωπούν τις ομάδες σας οι προπονητές. Γιατί οι προπονητές, ξέρετε εσείς πιο καλά από μένα, πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού σας είναι κυρίως το αγωνιστικό κομμάτι. Ένα σωματείο όμως, όπως τα δικά σας, δεν έχει μόνο τα αγωνιστικά προβλήματα, έχει και άλλα προβλήματα. Πιστεύω ότι τα διοικητικά είναι περισσότερα. Και το ενδιαφέρει πιο πολύ η ανάπτυξη, το ενδιαφέρει σίγουρα να έχει μια οικονομική ευημερία να μπορεί να ανταπεξέλθει στα έξοδα και στις υποχρεώσεις που προκύπτουν. Θέλω να σας ενημερώσω ότι όλα τα αιτήματα γίνανε δεκτά όσον αφορά τις δικλείδες για την κλήρωση. Ό,τι αίτημα είχαμε έχει γίνει δεκτό. Βλέπω ότι λείπουν κάποιες ομάδες, παράγοντες που γνωρίζω έτσι. Καλά θα είναι να πετύχουμε σαν αυτοκίνητο, να είμαστε όλοι εδώ. Λίγο πολύ στην προκήρυξη πλέον όλοι γνωρίζετε την άνοδο ή το πρωταθλητή, δηλαδή την κάθοδο και την διαδικασία που θα ακολουθήσει. Ο υποβιβασμός είναι γνωστός. Μπορούμε να πούμε δύο κουβέντες πριν ξεκινήσει η κλήρωση, να μην επεκτείνουμε πολύ το θέμα και να σας ζητήσω συγγνώμη, η β' κατηγορία που ήταν προηγουμένως εδώ, δυστυχώς, μας έκανε να είμαστε στο ραντεβού μας κατά μισή ώρα πιο αργά. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας και μακάρι να μην ξανεπαναληφθεί, αλλά όπως προφανώς εσείς έχετε κάποιες αγωνίες για το τι θα γίνει στη σεζόν που θα διανύσουμε, έτσι είχαν και αυτοί. Και είναι μια ευκαιρία να τους δούμε και να τους ακούσουμε. Είχαν ένα προγραμματισμένο για σήμερα και αυτοί ραντεβού. Και φυσικά πάντα έχουν την διάθεση να ακούμε πρώτα εσάς και να μπορούμε να ικανοποιούμε όσο το δυνατόν περισσότερο τα αιτήματά σας. Είναι κάποιος που θέλει να μιλήσει κάτι που αφορά την κλήρωση. Σαν αιτήματα σας έχουν πει ότι γίνανε όλα δεκτά. Να λέτε σας παρακαλώ τι λέτε. Ως προς τον πληθάρχο είναι... Όλα δυνατά. Όλα. Ήταν απαραίτητη προϋπόθεση, θέλω να καταλάβετε όλοι, ότι έπρεπε να ξέρουμε, ότι θα έπρεπε να ξέρουμε το πρόγραμμα της ΓΑΜΑ Εθνικής Ανδρών. Τώρα που το ξέρουμε, το έχουμε στα χέρια μας, μπορούμε να βοηθήσουμε, αλλά δυστυχώς και εκείνο το πρόγραμμα δεν είναι τελειωτικό για να μπορούμε να καλύψουμε το 100%. Δεν θα καλύψουμε αυτή τη στιγμή το 100%, να ξέρετε. Καλησπέρα σας. Δεν θυμάμαι τον Παύλο Κώστα, σήμερα τα Γιάννη. Εμείς έχουμε στα Γιάννη την Ανατολή, η οποία παίζει στην κάθε εθνική. Αυτή τη στιγμή στα Γιάννη, στα γήπεδα, αναμένεται να πάρουν αδειοδότηση εντός των επομένων ημερών. Δηλαδή, δύο τρία γήπεδα είναι αυτά που θα πάρουν αδειοδότηση. Γιατί από την ημέρα που έγιναν οι δημοτικές εκλογές μέχρι τις 31 Αυγούστου, ο προηγούμενος δήμαρχος δεν προέκυψε ανανεώσεις και ο καινούριος τώρα λέω. Οπότε εμείς δεν ξέρουμε ακόμη τι θα γίνει με την Ανατολή. Ποιο γήπεδο θα δηλώσει, ποια γήπεδο θα πάρουν αδειοδότηση. Αν θα πάρει ένα από τα δικά μας, εμείς έχουμε πάρει παραχώρηση από δύο γήπεδα, αλλά δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε αυτοί. Δεν συμβαίνει μόνο στα Γιάννενα η προηγούμενη δημοτική αρχή, μια και έχει πάει η υπόθεση αδειοδότησης στους Δήμους, να μην έχει επανεκλεγεί και να χρειάζεται ο νέος Δήμαρχος φυσικά να κατακτήσει την επιτροπή του και το κομμάτι που ελέγχω της αδειοδότησης. Δεν συμβαίνει μόνο στα Γιάννενα.
Αυτό το πράγμα συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Από τη στιγμή όμως που έχουμε την παράταση από τον Υπουργό, μπορείτε εσείς και είστε υποχρεωμένοι να το κάνετε, να πιέσετε ανάλογα για να τακτοποιηθούν όλα αυτά τα θέματα. Και δεν μπορούμε να λέμε στα Γιάννενα ότι μόνο 2-3 γήπεδα θα πάρουν άδεια. Θα πάρουν όλα τα γήπεδα. Θα πάρουν όλα τα γήπεδα και θα την πάρουν γρήγορα, γιατί τουλάχιστον για μία χρονιά ακόμη αυτό το πρόβλημά τους έχει λυθεί. Η ευθύνη δεν ανήκει καν σε αυτούς, δεν έχει άλλο πρόβλημα. Έτσι. Επομένως είναι κάτι που λύνεται. Και θέλω να σας πληροφορήσω, επειδή έτυχε να έχουμε αγωνιστική κυπέλλου την ημέρα που έγινε η αλλαγή των διοικήσεων, υπάρχουν δήμαρχοι που με δική τους ευθύνη για τους συγκεκριμένους αγώνες έχουν υπογράψει. Ναι. Εντάξει, επομένως, με ανάλογο τρόπο πρέπει να κινηθούμε όλοι. Δηλαδή, έτοιμα ότι το γήπεδο δεν έχει άδεια, γιατί καθυστερεί ο Δήμος κτλ. Δεν θα γίνεται εκτός τελείως. Αυτό πιστεύω μέχρι τέλος του μήνα θα έχει ολοκληρωθεί. Δεν υπάρχει θέμα. Δεν θα υπάρχει. Όχι, όχι. Κάτι άλλο. Μπορούμε να προχωρήσουμε. Εγώ θέλω να πω κάτι. Εμείς κάνουμε το σεβασμό της Ομοσπονδίας. Γιατί εμείς ως Μπλιβάδα πέρσι σε δύο καταστάσεις δεν τον είχαμε το σεβασμό. Η μία κατάσταση που έρχεται με αυτά τα κάμα στελέχη Μπελετίδου, που μπορεί να έχει ενημερωθούμε, είναι παρόν ομοσπονδιακό. Μάθαμε την Παρασκευή ότι από την Κυριακή μπαίνει στο κύκλο εθνικών ομάδων, την ίδια την ομάδα μα, αλλά το μεγάλο πρόβλημα γιατί υποχρεωθήκαν τι τέσσερι τελευταίε αγωνιστικέ, λόγω τραυματισμών, να παίζουν χωρί το ομοσπονδιακό. Και ένα δεύτερο, ένα θέμα που είχαμε ήδη συγκρότητα και μάχε σε έντονο ύφο, με το θέμα τη καταγωγή του αγώνα με τον ΠΑΟ. Εμεί, σαν Κυφάτα, ουδέποτε στην Ομοσπονδία, υποβάλαμε έτοιμα αναστολή για ψευδεί λόγου. Ήμασταν πάντα παρόντε. Φέτο λοιπόν ήταν συγκεκριμένη η κατάσταση και αυτό ζητήσαμε το έτοιμα αναστολή. Όσο με ενδιαφέρει εμένα, αν συμφωνεί ο ΠΑΟ ότι όχι στο έτοιμα αναστολή, η αποφάση είναι δική σα. Πρέπει να φτάσουμε στην Ελληνική Επιτροπή για να δικαιωθούμε. Και δεν το κάναμε για κανέναν άλλο λόγο. Δεν θέλαμε ποτέ στην ιστορία τη ομάδα να είμαστε καταδικασμένοι ότι δεν κατεβήκαμε σε παιχνίδι. Και αναγκαστήκαμε να ταξιδέψουμε να πάμε να παίξουμε και εσεί, κακώ, μεταθέσατε την ώρα του αγώνα γιατί διαπιστώθηκε πηγαίνοντα εκεί ότι δεν είχε απολύτω τίποτα το γήπεδο, ήταν άδεια τη 3 ώρα το μεσημέρι. Εν πάση περιπτώσει, σα παρακολουθώ πάρα πολύ να τυχαίνουμε του σεβασμό, διότι πίσω στι πλάτε μα κουβαλάμε ανήλικα παιδιά, κουβαλάμε εργαζόμενου, οι οποίοι είναι ερασιτέχνε και αυτό δεν θέλω να το παραγνωρίζω. Και θέλω να σέβεστε και αυτά τι προκηρύξει που γράφετε, γιατί δυστυχώ βλέπουμε ότι γράφετε μέσα στο χαρτί την προκήρυξη, αλλά πάλι σε μια αποφάση σα. Και δεν έχει καμία μορφή για την ομάδα του Ατρόμητου. Ο Ατρόμητο πολύ καλά κάνει και υπερασπίζει τα συμφέροντά του, και εγώ θα έκανα το ίδιο. Αλλά την ώρα που ξεκινήσατε τον τίτλο, την διαδικασία τη αναπλήρωση, πάνω απ' όλα είχατε κάποια νομοδότηση από την επίσημη υπηρεσία. Για να ξεκινήσετε. Και στον δρόμο άλλαξε. Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο, τα συμπεράσματα ανάλογα με τα παίρνω. Εμείς σεβασμό θέλουμε και τίποτα παραπέρα. Και από τις εθνικές ομάδες και από την ίδια την Ομοσπονδία σε αυτό που κάνουμε. Γιατί μακώνουμε για να το κάνουμε και το μολύνουμε πολύ καλά. Πολύ ωραία. Εγώ θέλω να το μόνο που έχω να πω είναι ότι όποιος από εσάς έχει την επιθυμία να ψεύεται, έτσι κάνει κακό στον εαυτό του και μόνο στον εαυτό του, δεν κάνει σε κανέναν άλλον. Αν αυτή τη στιγμή κατηγορείται κάποιον ότι είπε ψέματα, έτσι η Ομοσπονδία το μόνο που προσπαθεί να κάνει είναι να τακτοποιεί όλους εσάς εκεί που μπορεί και έχει τη δυνατότητα για να κάνει πολύ πιο εύκολο το πρωτάθλημα. Γιατί αλλιώς μια κάθετη απόφαση ότι δεν γίνεται κανένα αίτημα δεκτό πέρα από τον προγραμματισμό που έχει ανακοινωθεί, νομίζω ότι θα κάνει σίγουρα τη ζωή της πολλότερη όλων των σωματείων εδώ πέρα. Όσον αφορά για τις διαδικασίες που αναφέρατε για τον Ατρόμητο, έτσι να ξέρετε ότι σίγουρα έχει συμβουλευτεί η Επιτροπή την νομική της υπηρεσία και έκανε τις απαραίτητες ενέργειες. Το αν πρέπει ο Ατρόμητος να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα σε κάτι που αναφέρατε εσείς εδώ μέσα, θα παρακαλούσα να το κάνετε εκτός από αυτή την αίθουσα. Εδώ είναι ο Ατρόμητος, εδώ είναι ο Ατρόμητος, εδώ είστε κι εσείς. Έτσι τυχαίως να είστε. Μπορείτε να πάτε να συγκροτηθείτε, να μιλήσετε, να κατηγορηθείτε ή να κατηγορηθείτε. Όποτε θέλετε εσείς. Λάθος καταλάβατε. Δεν αφορά
εγώ σας άκουσα με προσοχή, σας παρακαλώ με διακόπτετε. Δεν σας διέκοψα πουθενά. Αναφέρατε τρία θέματα μαζί. Προσπαθώ να σας απαντήσω και στα τρία. Αλλιώς θα ήταν πολύ εύκολο για μένα να πω ότι εντάξει, σας άκουσα. Δεν με ενδιαφέρει ή με ενδιαφέρει το θέμα. Να προχωρήσουμε παρακάτω. Εγώ θέλω να σας απαντήσω και θέλω να σας πω ότι εσείς κάνετε δυσκολότερη τη δική σας ζωή όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι όταν για προσωπικούς σας λόγους ή για λόγους εσκεμμένους ή για αγωνιστικούς λόγους ψεύδεστε και παραπλανείτε την Ομοσπονδία με... Σε μένα τον εταφό. Λέω γενικά, δεν μιλάω σας, μιλάω γενικά. Για μας σας είπα ότι θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να σας πούμε ότι δεν κάνουμε κανένα αίτημα σας τέτοιο. Αν θέλετε να αποφασίσουμε σήμερα, εγώ έχω τη διάθεση να μην κάνουμε κανένα αίτημα δεκτό για αλλαγές. Είναι κάτι που θα διευκολύνει πάρα πολύ και εμένα και την Επιτροπή. Γιατί εμείς για να βοηθήσουμε τα σωματεία, το πληρώνουμε αυτό το τίμημα πάρα πολύ ακριβά και συνήθως Σαββατοκύριακο. Νύχτες ολόκληρες δεν κοιμόμαστε όταν ένα καράβι ταξιδεύει σε δύσκολες συνθήκες ή μπορούμε να μειώσουμε κάποια χιλιόμετρα ή μπορούμε να εξαφανίσουμε μια διαδρομή να μην την κάνετε γιατί μπορεί έστω και με 5-10% πιθανότητες να είναι χωρίς όφελος. Αυτά ήθελα να σας πω. Αν κάποιος άλλος θέλει να μιλήσει. Μπορώ να πω κύριε Πρόεδρε, επειδή αναφέρθηκε σήμερα και στο Παπαγκόσμιο. Όχι, για θέματα εθνικών ομάδων, εγώ δεν θέλω να συζητήσουμε εμάς τίποτε. Το τρίτο θέμα το αφήνω. Οι διαδικασίες είναι συγκεκριμένες. Μπορεί ο καθένας να εξετάσει τις λύσεις της εθνικής και μπορεί να κάνει ένα έγγραφο στην Επιτροπή Εθνικών Ομάδων, αν γίνονται σωστά ή λάθος. Οι προδιαγραφές είναι συγκεκριμένες. Λοιπόν, εσείς μιλήσατε για συγκεκριμένη κλίση εθνικών ομάδων. Δεν μίλησε για κλίση εθνικών ομάδων. Ο ομοσπονδιακός προπονητής είναι ο απόλυτος κυρίαρχος, ο ίδιος ξέρει. Όχι, δεν είναι ομοσπονδιακός προπονητής ο απόλυτος. Δεν καταλαβαίνετε. Κάνετε πολύ λάθος. Σας παρακαλώ αυτό το θέμα, το συγκεκριμένο θέμα που αφορά και συγκεκριμένα ονόματα. Δεν συγκεκριμένα ονόματα, γιατί η κοπέλα αυτή, εγώ δεν θέλω να ακουστεί το όνομά τη καθόλου εδώ μέσα. Μάλλον κάτι καταλάβατε λάθος. Μπορεί να κατάλαβα λάθος, τέλο πάντων αφορά εθνικές ομάδες. Αφορά εθνικές ομάδες και παρακαλώ πολύ να πάτε σε άλλη επιτροπή. Εδώ μέσα για εθνικές ομάδες καμία συζήτηση. Εδώ είναι η επιτροπή του γυναικείου ποδοσφαίρου. Οτιδήποτε θέλετε στις εθνικές ομάδες. Σας ακούω. Εντάξει, καλυφθήκατε. Παιδιά, να προχωρήσουμε. Ναι. Εντάξει.